πηγαίνει η ατζέντα. Βλέπουμε έρωτες, αγάπες, βλέπουμε κάποιους μικρούς απολογισμούς που δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τους αντιμετωπίσει σοβαρά ή όχι. Πού νομίζετε ότι πρέπει να εστιαστεί όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Σαγελαρίδη, εν ώψη των δημοτικών εκλογών? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα, βλέποντας και την τακτική, την επικοινωνιακή και των υπόλοιπων συνυποψηφίων, βλέπουμε στην ουσία ότι εξαντλείται σε μια κατάσταση είτε διαχείρισης της σημερινής πραγματικότητας, της σημερινής δύσκολης πραγματικότητας, όπως κάνει ο κύριος Καμίνης, ή από την άλλη βλέπουμε ότι προσπαθούν μέσω διάφορων επικοινωνιακών έτσι εφέ, μέσα να τυλίξουν σε ένα ηλουστρασιόν περιτύλιγμα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας, να βγάλουν μια τέτοια τύπου επικοινωνιακού εικόνα προς τα έξω. Κατά τη δική μας άποψη, και τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες που έχει ο Δήμος της Αθήνας, η πόλη της Αθήνας και οι κάτοικοι της Αθήνας, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ούτε με επικοινωνιακούς τρόπους, ούτε μέσα τέλος πάντων από διάφορες έτσι προεκλογικές διακηρύξεις. Αν θέλουμε να δούμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε και τις δυνατότητες της πόλης μας, τότε πρέπει να μιλήσουμε για αυτά καθ' αυτά τα προβλήματα και για αυτές καθ' αυτές τις δυνατότητες. Εμείς από τη δική μας την πλευρά αυτό θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό ακριβώς και εμείς αυτά τα ζητήματα θέλουμε να βάλουμε στην ατζέντα και να τα συζητήσουμε με σοβαρούς όρους και να αντιπαρατεθούμε φυσικά. Και να διαφωνήσουμε και να συμφωνήσουμε και με τους αντιπάλους μας πάνω σε αυτά όμως τα ζητήματα τα πραγματικά και όχι μέσα από επικοινωνιακά εφέ. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής: ο καθένας μπορεί να βλέπει την πόλη όπως θέλει ή αναλόγως από ποια περιοχή περνά. Αυτή τη στιγμή, εσάς τι είναι αυτό που σας προκαλεί τη μεγαλύτερη κακή εντύπωση και τι θα προσπαθήσετε πρώτον να αλλάξετε σε αυτό που συμβαίνει? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα στην Αθήνα. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, πρέπει να βλέπουμε και την πόλη της Αθήνας ως αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να βλέπουμε και τους κατοίκους όμως της Αθήνας. Πρέπει να ξεχνάμε και ότι η συγκυρία είναι τέτοια που είναι πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, η Αθήνα εν έτη 2014 είναι μια πόλη η οποία αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Πρώτο και κύριο, το ζήτημα της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών της Αθήνας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να δώσουμε έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, στις κοινωνικές δομές του Δήμου, να ενισχύσουμε δηλαδή τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές, οι οποίες έχουν στην ουσία διαλυθεί μέσα από την οικονομική εξυγίανση σε πολλά εισαγωγικά του κυρίου Καμίνη. Έχουν κλείσει, για παράδειγμα, 20 παιδικοί σταθμοί αυτά τα χρόνια. Έχουν κλείσει 2 δημοτικά ιατρία. Έχουν μείνει 4 από τα 6, τα οποία υπολειτουργούν μάλιστα σήμερα. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε όλες αυτές τις κοινωνικές δομές, γιατί πραγματικά αυτό που μας νοιάζει είναι οι δημότες και οι δημότες πρέπει να νιώθουν ότι ο Δήμος είναι συμπαραστάτης τους και αρρωγός σε αυτή τη δύσκολη στιγμή την οποία βιώνουν. Και όχι απλά ένας στοϊκός παρακολουθητής της καθημερινότητας. Πρώτον είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα ζητήματα της ποιότητας ζωής προφανώς. Είναι τα ζητήματα των δημόσιων χώρων, είναι τα ζητήματα της καθαριότητας, είναι τα ζητήματα της χρηστικότητας των δημόσιων χώρων και του ηλεκτροφωτισμού, έτσι ώστε να υπάρχει και να υφίσταται ένα αίσθημα ασφάλειας για τους πολίτες. Τρίτον, πολύ σημαντικό, είναι τα ζητήματα της οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας θέσω το εξής ερώτημα. Όποια και αν είναι η οικονομική δραστηριότητα, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι των ανθρώπων που βρίσκονται στο κέντρο και δεν έχουν στέγη. Και εδώ υπάρχουν πανευρωπαϊκά ζητήματα που έχουν ανοίξει με τα κλειστά σπίτια, με τα εγκαταλειμμένα δημόσια κτίρια. Ακριβώς. Αλλά δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία προς αυτό. Θεωρείτε ότι είναι ζήτημα προς επίλυση από το Δήμο ή νομίζετε ότι εντάξει, όποιος αντέχει, αντέχει και από εκεί και πέρα, όποιος δεν μπορεί, ας κάνει ό,τι θέλει, θα κοιμάται μπροστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25.000 άστεγοι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την κρύψουμε κάτω από το χαλάκι, ούτε να λέμε ότι οι άστεγοι απλώς και μόνο χαλάνε την εικόνα και το προφίλ της πόλης μας. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Από την ίδια στιγμή υπάρχουν 25.000 κτίρια τα οποία είναι στην Αθήνα, τα οποία είναι ακατοίκητα αυτή τη στιγμή. Ενώ μιλάμε για 25.000, προφανώς υπάρχουν και κτίρια τα οποία ανήκουν και στο Δήμο. Κάποια είναι και δημόσια και έχουν γίνει κουφάρια. Ακριβώς. Ανήκουν στο Δημόσιο ή ανήκουν στο Δήμο και δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί ριζικά αυτό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες. Γι' αυτό μιλάμε για επικοινωνιακού τύπου προσπάθειες και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, βασισμένα στη φιλανθρωπία κάποιων ιδιωτών, να προσπαθήσουν να βάλουν ένα περιτύλιγμα στο ζήτημα των αστέγων και να λένε. Εσείς, κύριε Σακελαρίδη, λέτε ότι θα τα ανοίξετε αυτά, θα τα πάρετε, θα τα διαχειριστείτε, θα τα διαθέσετε. Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση ναι. Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος ως Δημοτική Αρχή, να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα αποφασιστικά. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν κτίρια του Δημοσίου τα οποία είναι εγκατελειμμένα, υπάρχουν εγκατελειμμένα ξενοδοχεία, υπάρχουν κτίρια τα οποία ανήκουν στο Δήμο και αυτή τη στιγμή συζητιούνται να περάσουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Στο πρόγραμμα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.
ή ακόμα να έρθουμε και σε επαφή με ιδιώτες οι οποίοι βλέπουν τα κτίρια τους να είναι αχρησιμοποιητά και να πληρώνουν τα χαράτσια και τους, να πληρώνουν τα χαράτσια, έτσι ώστε να μπορούμε από τη δική μας την πλευρά ως Δήμος να δώσουμε μια ανακούφιση και σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά προφανώς και να βελτιώσουμε και την εικόνα της πόλης. Γιατί αναμένουμε. Δεν μπορεί να αρνείται ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα γύρω μας. Αναμένουμε, είναι ένα σοβαρό θέμα, να δούμε ποιες θα είναι οι θέσεις απέναντι σε αυτό και θα επανέλθουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σαγκελαρίδη. Καλό μεσημέρι. Πολύ, κύριε Ρολάμπο, να είστε καλά. Και πάμε τώρα.